Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Αυτό είναι το 19ο βίντεο και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για το τι κάνουμε με κάποιον που δεν ήρθε στην παρουσίαση στην οποία τον έχουμε προσκαλέσει. Τι κάνετε με κάποιον που τον προσκαλέσετε σε μια επιχειρηματική παρουσίαση, είτε ζωντανή, είτε σε κάποιο ξενοδοχείο ή ακόμα και σε webinar και τελικά δεν ήρθε. Σε προηγούμενο βίντεο μιλήσαμε για τη σημασία τη επιβεβαίωση, πώ κάνουμε, πότε την κάνουμε και τι ακριβώς λέμε. Και κάνοντας σωστά επιβεβαίωση, αυξάνουμε σημαντικά τις πιθανότητες να έρθουν οι υποψήφοι στις συναντήσεις. Επίσης, σε ένα άλλο βίντεο είχαμε δει τι κάνουμε με έναν υποψήφιο, ο οποίο είδε την παρουσίαση, αλλά δεν τον βρίσκουμε πλέον στο τηλέφωνο. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το τι κάνουμε με έναν υποψήφιο που τον περιμέναμε στην παρουσίαση, δηλαδή τον είχαμε κάνει επιβεβαίωση, αλλά δεν ήρθε. Κατά κανόνα, αν κάποιο με στήσει σε προσωπικό ραντεβού, σε ένα ραντεβού ένας προς ένα προ έναν, που γενικά πλέον δεν κάνω έξι παρουσιάσει, δεν ασχολούμαι ξανά μαζί του. Δηλαδή, αν το έχω ζητήσει να βρεθούμε προσωπικά, το έχω επιβεβαιώσει και δεν έρθει, δεν θα ξανασχοληθώ μαζί του, τουλάχιστον σε θέμα δουλειά. Δηλαδή, αν είναι κάποιο φίλο μου, εντάξει, μπορεί να κάνω παρέα μαζί του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ξανασχοληθώ μαζί του σχετικά με κάποια συνεργασία. Αν ωστόσο καλέσω έναν σε μια παρουσίαση, σε ένα ξενοδοχείο ή σε κάποια ομαδική ή σε κάποια καφετέρια ή στα γραφεία τη εταιρεία και τελικά δεν έρθει, ενώ είχε πει ότι θα έρθει, θα κάνω το εξή. Θα τηλεφωνήσω την επόμενη μέρα το πρωί και θα του πω: Ελά, Γιώργο, μου θα δω ένα Είχαμε ένα ραντεβού εχθέ. Ε, τελικά δεν σε είδα στο ξενοδοχείο. Σου έτυχε κάτι. Α, ναι, θα δωρή, σου ζητώ συγγνώμη, αλλά έφαγε ο σκύλο το κλειδί του αυτοκινήτου και δεν μπορούσα να έρθω. Οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Α, να σε ρωτήσω Γιώργο, συνεχίζει να ενδιαφέρεσαι. Ναι, ναι, φυσικά με ενδιαφέρει, απλά δεν μπορούσα να έρθω χθε. Ωραία, κοίτα. Θα κάνουμε μια ακόμα ενημέρωση την ερχόμενη Δευτέρα στο ίδιο ξενοδοχείο. Θα μπορέσει να είσαι αυτή τη φορά. Ναι, ναι, θα είμαι. Πολύ ωραία. Το σημειώνουμε, να πάρουμε για επιβεβαίωση. Σύμφωνα με τι οδηγίε στο συγκεκριμένο βίντεο που είχα ανεβάσει, που λέω για την επιβεβαίωση, και τον καλούμε ξανά. Αν πάλι δεν έρθει, θα πάρω ξανά την επόμενη μέρα το πρωί και θα πω. Γιώργο καλημέρα, είμαι ο Θανδολό αραμπατζή, είχαμε ένα ρα και πάλι δεν ήρθε. Σου έτυχε κάτι. Ναι, μου έτυχε αυτό και αυτό. Οκ, κοίτα Γιώργο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω καταρχήν αν συνεχίζει να ενδιαφέρεσαι ή αν θα ήθελε να το αφήσουμε. Όχι, όχι, με ενδιαφέρει, απλά μου έτυχε, ξέρω εγώ, κάτι. Οκ, κοίτα. Θα κάνουμε μια τελευταία ενημέρωση αυτή την Τετάρτη στο τάδε ξενοδοχείο, στο τάδε μέρο. Θα μπορέσει να έρθει. Ναι, θα έρθω. Ωραία. Του δίνουμε τα στοιχεία τη ενημέρωση και του τηλεφωνούμε νωρίτερα εκείνη την ημέρα ξανά για επιβεβαίωση. Τώρα, αν δεν έρθει. Το παίρνουμε ακόμα μια φορά τηλέφωνο. Όχι, όχι, πλάκα κάνω. Τώρα, αν δεν έρθει και τρίτη φορά, του στέλνω ένα τελικό email που λέει το δίλημα και μετά τον διαγράφω και δεν ασχολούμαι ξανά μαζί του. Ο λόγο που το κάνω αυτό, ο λόγο που του δίνω τρει ευκαιρίε, είναι γιατί στη ομαδική παρουσίαση, αν δεν έρθει, για μένα δεν είναι και τόσο κακό. Μια και περιμένω και άλλου καλεσμένου, οπότε μπορώ να δω άλλου ανθρώπου. Σε αντίθεση με ένα προσωπικό ραντεβού που θα έχω χάσει κάποιο χρόνο, αν τελικά δεν έρθει. Επίση, αν όντω το έτυχε κάτι, και αν όντω συνεχίζει να ενδιαφέρει το όπω μα λέει τουλάχιστον, τότε του δίνουμε μια ευκαιρία να το ξαναδεί. Αν τη χάσει και χάσει και την τρίτη ευκαιρία, τότε δεν ξανασχολούμε. Αυτό έχω δει ότι δουλεύει καλύτερα. Και όσον αφορά το να μην του χάνω από την αρχή του υποψηφίου μου, αλλά και όσον αφορά το να καρτάω τη στάση. Δηλαδή, δεν θα τον καλέσω σε 100 διαφορετικέ παρουσιάσει, αλλά ούτε και θα τον αφήσω από την πρώτη φορά. Θα του δώσω τρει ευκαιρίε. Ωραία. Τώρα, αν έχετε πάρα πολλού υποψηφίου και καθημερινά προσκαλείτε πάνω από 20 άτομα σε παρουσιάσει, τότε μπορεί να μην έχετε τον χρόνο έτσι να... και τη διάθεση να ασχοληθείτε με αυτού του οποίου έχετε κάνει επιβεβαίωση και τελικά σα έχουν στήσει. Αν όμω έχετε λιγότερου υποψηφίου, έχετε 2-3 την ημέρα ή 1-2 την ημέρα, ωραία, τότε μπορείτε να εισάγετε αυτή την ακολουθία στι δραστηριότητέ σα. Το οποίο βέβαια δεν σημαίνει ότι τελικά αυτοί θα έρχονται όλοι, αλλά με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητε να έρθουν και να έχετε περισσότερα άτομα που θα δουν την παρουσίασή σα, την παρουσίαση τη ευκαιρία σα. Και το κλειδί στη δουλειά μα είναι να βλέπουν περισσότερα άτομα την παρουσίασή μα. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη και τη σημερινή απάντηση. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε το βλέπετε στο κανάλι μου στο YouTube, είτε το βλέπετε στο Facebook, είτε στο blog μου networkpavlamarketing.gr και επίση μοιραστείτε το και με άτομα που πιστεύετε ότι μπορεί να του βοηθούσε. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, πατώντα το κόκκινο κουμπί. Κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.